Έβλεπα χθες ένα δελτίο τύπου από την περιφέρεια που έλεγε ότι υπογράφηκε μια σύμβαση ύψους 2,79 εκατομμυρίων ευρώ για έργα οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Ηράκλειο-Μαλάδες. Θα καλημερίσω τον αντιπεριφερειάρχη Νίκο Συριγωνάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές. Δεν έχω να ρωτήσω πολλά, επειδή όλοι ξέρουμε τι γίνεται σε αυτό τον άξονα από το Ηράκλειο, ξεκινώντας από τον Άγιο το Χωστό και φτάνοντας προς τα μέσα, και γνωρίζουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά πώς είναι ο δρόμος. Πείτε μας τι ακριβώς σημαίνει αυτό το οποίο λέτε έργα οδικής ασφαλείας. Πράγματι, όπως βέβαια είχαμε προαναγγείλει, σε αυτόν τον πολύπαθο οδικό άξονα Ηράκλειο Μαλάδες Προφήτη Ηλία, χθες υπεγράφει η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία που αναδείχθηκε μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες. Τι αφορά αυτή η σύμβαση? Αφορά ασφαλτοστρώσεις σε ένα μεγάλο μήκος αυτού του οδικού άξονα, διαγραμμής, σήμανση, και περιλαμβάνει επίσης διαπλατύνσεις στα σημεία τα οποία έχουν ήδη απαλωτριωθεί με παλαιότερες πράξεις απαλωτρίωσης, γιατί είμαστε στη διαδικασία των απαλωτριώσεων με ένα ποσό των 900.000, και περιλαμβάνει επίσης εκεί στην διασταύρωση Φοινικιά Μαλάδες την κατασκευή ενός τυχείου αντιστήριξης ακριβώς εκεί που βρίσκεται το σχολικό συγκρότημα, διότι όλο αυτό το πρανές θα φύγει. Άρα λοιπόν για ασφάλεια των σχολείων που βρίσκονται ακριβώς πάνω θα κατασκευαστεί ένα τυχείο αντιστήριξης προστατεύοντας το συγκρότημα που προείπαμε. Σε ό,τι έχει να κάνει κυκλοφοριακά με το κομμάτι αυτό εκεί στον Άι Γιάννη, από τη Χριστομιχάλη Ξυλούρη και πηγαίνοντας μέχρι εκεί το βασικό, το σταυρό, το κομβικό σημείο μεταξύ Μαλάδων Φοινικιάς. Προβλέπεται εκεί ότι αυτό το οποίο είπα, κάποια τμήματα έχουν ήδη απαλωτριωθεί με παλαιότερες πράξεις. Τα τμήματα αυτά ήδη έχει γίνει μετατόπιση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος, απομένουν μόνο να φύγουν οι στήλοι. Και θα γίνει διαπλάτυνση σε όλα αυτά τα σημεία τα οποία ήδη απαλωτριωθεί. Αναμένουμε όμως και άλλες απαλωτριώσεις στο επίμαχο σημείο για να ολοκληρωθεί η όλη κατάσταση εκεί και να ξεκινήσουν τα υδραυλικά, οι διαπλατύνσεις, η κατασκευή ενός κόμβου ακριβώς στη διασταύρωση. Περιλαμβάνονται μέσα όλα αυτά τα οποία λέτε, περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το πακέτο των 2,79 εκατομμυρίων ευρώ? Όχι. Δεν περιλαμβάνονται εκεί, διότι δεν έχουμε τις απαλωτριώσεις τώρα. Μάλιστα. Προχωρήσαμε και σε μία για τις νέες απαλωτριώσεις. Οι παλιότερες εντάσσονται μέσα σε αυτό. Νέες απαλωτριώσεις, οι οποίες κοστολογούνται γύρω σε 900.000. Ναι. Και είμαστε στη διαδικασία, αποσύραμε τις απαλωτριώσεις, διότι προσθέσαμε και ένα μεγάλο οικόπεδο ακριβώς στην βόρεια πλευρά της εκκλησίας, το οποίο θα γίνει πάρκινγκ για τις ανάγκες των κατοίκων και της ενορίας, φυσικά όταν γίνονται εκδηλώσεις, και για το λόγο αυτό γίνεται ξανά μία μελέτη. Δεν θα χρονοτριβήσει, τρέχουμε τις διαδικασίες, ευελπιστούμε πολύ σύντομα να προχωρήσουν και οι απαλωτριώσεις εκεί και να συνεχίσουμε στην ολοκλήρωση αυτού του πολύ σημαντικού έργου για να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Ωραία, επειδή εγώ λοιπόν μπορεί να μην καταλαβαίνω και θα με συγχωρήσετε που σας κουράζω, αλλά θα το ξαναπώ σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο σημείο για να δω το κατάλαβα καλά ή δεν το κατάλαβα, κύριε Συριγωνάκη. Αυτή την ώρα και μέσα σε αυτά τα 2,79 εκατομμύρια για τα έργα οδικής ασφάλειας στο συγκεκριμένο οδικό άξονα περιλαμβάνεται το τυχείο αντιστήριξης και απαλωτριώσης που έχουν εγκριθεί από το παρελθόν? Όχι. Ωραία. Σε αυτή τη συγκεκριμένη σύμβαση περιλαμβάνονται ασφαλτοστρώσεις σε όλο τον οδικό άξονα Ηράκλειο Μαλάδες Προφήτη Ηλία. Περιλαμβάνονται διαπλατύνσεις σε όλο τον οδικό άξονα που ήδη έχουν απαλωτριωθεί με παλαιότερες πράξεις απαλωτρίωσης. Ωραία. Η κατασκευή συγκεκριμένου τυχείου.
στο συγκεκριμένο σημείο που αναφέρατε εκεί στον κόμβο για την ασφάλεια των σχολείων που βρίσκονται από την πάνω πλευρά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν. Και η σύμβαση αυτή είναι μέρος της συνολικής μελέτης, 32,5 εκατομμύρια που αφορά όλο τον οδικό άξονα το οποίο προείπαμε. Όταν ολοκληρωθεί το έργο, είναι μια μελέτη που προϋπολογίζουμε 32,5 εκατομμύρια περίπου. Ωραία. Οι αλλαγές ή βελτιώσεις, να το πω καλύτερα, σε όλο τον. Στο κομμάτι αυτού του οδικού άξονα για το επίμαχο σημείο που πάρα πολλές φορές διαμαρτύρεται ο κόσμος. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν? Δηλαδή μέχρι και τη διασταύρωση, θέλω να σας πω, ή πηγαίνοντας λίγο παραπάνω. Των απαλωτριώσεων, με την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων, οπότε θα γίνουν και οι υπόλοιπες διαπλατύνσεις, γιατί εκεί χρειάζεται δύο κατευθύνσεις με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και ένας μεγάλος διπλός κόμβος ακριβώς στη διασταύρωση. Με το που θα ολοκληρωθούν οι διαπλατύνσεις, θα έχουμε την ευχέρεια τότε να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες διαπλατύνσεις και να ολοκληρωθεί το έργο. Κύριε Συρηγονάκη, ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.